Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όλοι μας γνωρίζουμε πλέον καλά πως το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όλοι μας ξέρουμε λοιπόν τι μπορεί να προσφέρει σήμερα πλέον το διαδίκτυο στην προσωπική μας, στην κοινωνική μας ζωή, στην επαγγελματική μας ζωή. Ακόμα και κάποιοι που ενδεχομένως κατέκριναν κάποια στιγμή αυτήν τη νέα εξέλιξη της τεχνολογίας και ήσαν κάποτε αρνητικοί, ακόμα και αυτοί τελικά είδαν τι μπορεί να μάθει και να γνωρίσει κάποιος μέσα από αυτό. Βέβαια, το μόνο ίσως αρνητικό είναι πως πάψαμε πλέον να ξεφυλίζουμε τα βιβλία. Όμως, πράγματι, μαθαίνεις τόσα πράγματα, ενημερώνεσαι ανά πάσα στιγμή και σε πολύ γρήγορο χρόνο τι γίνεται και το τι συμβαίνει ταυτόχρονα εκεί που βρίσκεσαι αλλά και στην άλλη άκρη της γης. Εκτός αυτών βεβαίως είναι το πρώτο, όπως όλοι καλώς γνωρίζουμε και ίσως το βασικό, ένα από τα βασικά θα λέγαμε εφόδια για την εργασία κάθε επαγγελματία. Σκεφτείτε απλά πως το πρώτο πράγμα που ρωτούν κάποιον άνεργο όταν ψάχνει για δουλειά, τι άλλο είναι, κομπιούτερ γνωρίζετε. Ένα λοιπόν σημαντικό προσόν και εφόδιο παράλληλα σε αυτόν που ψάχνει να εργαστεί. Ο κύριος Απόστολος Θεοδωρόπουλος που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται κοντά μας σήμερα είναι ο ανθρωπός μας ίσως και θα σας εξηγήσω γιατί ακριβώς. Θα μας μιλήσει για τον υπολογιστή γενικότερα διότι προσφέρει τις γνώσεις του σε μεγάλους μαθητές και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Σε μεγάλους μαθητές, όταν λέω, αναφέρομαι σε αυτούς που ίσως καθυστερημένα σκέφτηκαν πως ο υπολογιστής πρέπει να μπει στην ζωή τους. Έστω λοιπόν και καθυστερημένα, κάποιος ακόμα και σε ηλικία 50-60 ετών μπορεί να έρθει εδώ να μάθει υπολογιστή, να μάθει κομπιούτερ. Ο κύριος λοιπόν Αποστόλης Θεοδωρόπουλος, εκτός αυτού που θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, είναι και ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την προβολή της όμορφης περιοχής των Τρικάλων Κορινθίας, δημιουργώντας την τουριστική πύλη των Τρικάλων, για την οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Εκτός βέβαια αυτού, με τον κύριο Θεοδωρόπουλο θα επεκταθούμε σε κάτι ακόμα πολύ πολύ ενδιαφέρον που έχει ασχοληθεί μέσω του διαδικτύου. Την υλοποίηση, την κατασκευή της δικής σας, βεβαίως της δικής σας ιστοσελίδας, δηλαδή τον σχεδιασμό του προγράμματος, τον προγραμματισμό, την φιλοξενία, την προώθηση και την δημιουργία λογότυπου. Αλλά ας περάσουμε να τον γνωρίσουμε, να μην φλιαρούμε. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρόπουλε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε καταρχάς που μας φιλοξενείτε στον επαγγελματικό σας χώρο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε και από κοντά που θα σας γνωρίσουν και πολλοί τηλεθέατες. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρόπουλε, θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να μας μιλήσετε για το, αυτό που, όπως είπα, ξεκίνησα στην αρχή, για την εκπαίδευση που προσφέρετε στους λίγο, θα λέγαμε, καθυστερημένα μαθητές, που εννοούμε καθυστερημένους σε ηλικία 50-60 ετών, ή κάνω λάθος. Ίσως και πιο μικρούς, και βέβαια, πιο μικρούς. Αλλά πιο πολύ όμως αναφέρεστε σε αυτό το τομέα. Και σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν ενήλικες να χειρίζονται τον υπολογιστή, να πάρουν την πιστοποίηση, απόφοιτους ΤΕΗ πανεπιστημίων, λυκείου και βέβαια πιο μικρά παιδάκια, αλλά ο κύριος όγκος εκπαίδευσης απευθύνεται σε ενήλικες που θέλουν να αποκτήσουν γνώση και πιστοποιημένη γνώση. Ωραία. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο χώρο εργασίας μου και στο χώρο εκπαίδευσης. Η σχολή πληροφορικής ονομάζεται High Web Lab, έτσι, στο Ξυλόκαστρο, στην πλατεία Ξυλοκάστρου. Εδώ, όπως είδατε, είναι ο χώρος το εργαστήριο των υπολογιστών. Ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει τον προσωπικό του υπολογιστή και εκπαιδεύεται από εμένα και κάνει πρακτική πολλές ώρες. Οι εξετάσεις γίνονται στο χώρο εδώ που εκπαιδεύεται, δηλαδή ο εκπαιδευόμενος στον ίδιο υπολογιστή που θα εκπαιδευτεί
θα δώσει και τις εξετάσεις του, είναι online μέσω ίντερνετ. Οι πιστοποιήσεις είναι το ECDL, η Microsoft, mm-hmm. το Cambridge, αυτά είναι τα πιο έτσι, γνωστά πτυχία και πιστοποιήσεις που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ για διορισμούς και σε ιδιωτικό τομέα. Τα οποία ένας μαθητής σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να πάει? Δεν είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, βέβαια εξαρτάται με τις ώρες εβδομαδίως που μπορεί να αφιερώσει, κυμαίνεται από ένα τρίμηνο έως και ένα εξάμηνο. Μπορεί να πάρει ολοκληρωμένη πιστοποίηση, ολοκληρωμένο πτυχίο αναγνωρίσιμο από τον ΑΣΕΠ και από οποιαδήποτε και τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Όταν έρχεται εδώ ένας μαθητής ηλικίας 25-30 ετών, ίσως και παραπάνω, και δεν έχει καμία σχέση με τον υπολογιστή, λίγο απίθανο μου φαίνεται σήμερα ένας... Είναι λίγο δύσκολο έτσι, να βρούμε κάποιον που να μην έχει χειριστεί υπολογιστή. Έτσι ακριβώς. Πέστε ότι αναλαμβάνεται κάποιο άτομο το οποίο έχει πλήρη άγνοια όσον αφορά τον υπολογιστή, ούτε καν ξέρει να τον ανοίξει. Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να μάθει πλέον να τον χειρίζεται μόνος τον υπολογιστή? Είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη στους υπολογιστές και αυτή η επανάσταση πλέον που βιώνουμε και στη χρήση και στο ίντερνετ έχει να κάνει με τον τρόπο που έχουν φτιαχτεί οι υπολογιστές για να μπορεί να το χειριστεί και ο πιο ανειδίκευτος. Πόσο μάλλον ένας που θα έρθει να μάθει και να ξεκινήσει με σωστή διαδικασία εκμάθησης. Πολλές φορές αυτοί που δεν ήξεραν ποτέ κάτι είναι από τους καλύτερους και τους πιο επιτυχόντες τέλος πάντων στις πιστοποιήσεις. Διότι έχουν μια συνέπεια, έχουν μια, μπαίνουν σε ένα πολύ καλό ρυθμό από την πρώτη στιγμή του χειρισμού. Και δεν μιλάμε για κάτι πολύ δύσκολο, μιλάμε για πολύ εύκολα πράγματα και χρήσιμα στην καθημερινότητα. Και όχι να χρειάζεται, να μην χρειάζεται να το πάρει, να το χρησιμοποιήσει στη δουλειά του. Και στο σπίτι του να κάνει μια εργασία, είναι χρήσιμα αυτά που θα του εκπαιδεύσουμε και θα το μάθουμε μετά. Πλέον ο υπολογιστής, όπως είπα και λίγο πιο πριν, και όλοι το γνωρίζουμε, κύριε Θεοδωρόπουλε, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, ακόμα και στο νοικοκυριό μας. Χρειάζεται ο υπολογιστής πάρα πολλές φορές. Βεβαίως. Και μια συνταγή που μπορεί να θέλετε να βρείτε. Το πιο, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Και το πιο απλό που σας λέω εγώ, κάποιος που θέλει να ενημερωθεί μέσω διαδικτύου. Σίγουρα αυτή η επανάσταση με τα blogs πλέον, οι ηλεκτρονικές εφημερίδες που έχουν, θα έλεγα, κάθε λεπτό ενημέρωση, έτσι δεν προλαβαίνουμε να τα παρακολουθούμε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα, πολύ ενημερωτικά, αρκεί να έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο να αφιερώσουμε μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή μας. Βέβαια, οι μικρές ηλικίες των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο δεν συστήνουμε να βρίσκονται στον υπολογιστή πολλές ώρες. Εγώ ως έτσι, ενημέρωση στους γονείς που με ρωτούν πολλές φορές, τους λέω να μην ξεπερνάει τη μισή με μία ώρα την ημέρα η χρήση του υπολογιστή. Το ανώτερο. Μισή ώρα, okay, ούτε μπορούμε να το ξεκόψουμε το παιδί εντελώς. Δεν είναι και αντιπαιδαγωγικό βέβαια. Από εκεί και πέρα η χρήση πρέπει να είναι περιορισμένη και με μέτρο. Κάνει πολύ καλό, αλλά μπορεί να κάνει και κακό. Τώρα ξέρετε τι σκέφτηκα, η ηρωνία του πράγματος, αυτού που αναφέρεστε τώρα. Το ότι φέτος τα παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου ενημερώνονται τα μαθήματά τους μέσω του υπολογιστή. Επομένως, είναι απίθανο να καθίσουν μόνο μισή ώρα, κύριε Θεοδωρόπουλε. Αν αφορά εκπαίδευση και ειδικά φέτος την συγκυρία που προέκυψε, σίγουρα μπορεί να είναι περισσότερο. Αν αφορά όμως διασκέδαση, πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι δεν είναι παιχνίδι ο υπολογιστής, είναι εργαλείο που είναι και παιχνίδι. Είναι εργαλείο δουλειάς, ενημέρωσης και μπορείς να παίξεις και παιχνίδι. Mm-hmm. Οπότε, την εποχή που είναι μαθήματα, καλό είναι να μην ξεπερνάει τη μισή με μία ώρα η χρήση του υπολογιστή για διασκέδαση. Παραπάνω κάνει για εκπαίδευση. Πολύ καλά τα λέτε και οι συμβουλές που μας δίνετε πολύ καλές. Το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά τα παιδιά μπαίνουν στο εντελώς αντίθετο άκρο. Από μικρά σε ηλικία μπαίνουν στον υπολογιστή και πέρα από αυτό κανένας δεν κάθεται πάνω από μισή ώρα. Χρειάζεται να έχουν καλή γνώση και οι γονείς. Ένας πολύ απλός τρόπος, ας πούμε, περιορισμού είναι ο υπολογιστής να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού, στο σαλόνι και όχι αγκαλιά στο δωμάτιο. Είναι λίγο του σπάνιο να βρίσκεται στο σαλόνι. Εγώ προτείνω κάτι τέτοιο. Για να το ελέγχει ο γονιός. Για να μπορεί να δει ο γονιός ποια είναι η ώρα που αφιέρωσε. Σε ένα γραφείο, σε ένα τραπεζάκι. Είναι ένας τρόπος χειρισμού καλός, χωρίς να δημιουργεί περισσότερα.